Σύμβαση για την υλοποίηση έργου 8 εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο επεκτείνονται και αναβαθμίζονται οι υποδομές του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών στην Κρήτη, υπογράφηκε σήμερα από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας. Η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ανέλαβε αυτό το έργο σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, που θέλω να το ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτή τη συνεργασία που έχουμε, και με το ΛΧΕΘΕ. Και υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για τις υποδομές που χρειάζεται για την επέκταση των υποδομών του ΕΛΚΕΘΕ με προϋπολογισμό 8 εκατομμυρίων. Πρόκειται συγκεκριμένα για την κατασκευή τριών νέων κτηρίων. Νέο κτίριο υποβρύχιων οχημάτων, αντλιοστασίου και νέο κτίριο γραφείων και εργαστηρίων, που σύμφωνα με τον διευθυντή του ΕΛΚΕΘΕ αποτελούν μετά από 20 περίπου χρόνια το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που έχει υλοποιηθεί στο κέντρο. Είναι πράγματι μια ημέρα σταθμός για την αναπτυξιακή πορεία του κέντρου. Μπορώ να πω ότι είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που γίνεται μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Οπότε, αν θυμάστε, το τότε η ΘΑΒΙΚ ξεκίνησε τις εγκαταστάσεις που έχουμε τώρα στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών. Ο Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας με τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού και τους καρπούς που αποδίδουν, σημειώνοντας ότι την επίβλεψη του έργου θα έχει η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η επίβλεψη θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και συνεχίζουμε πολύ σύντομα και με άλλα έργα στην Κρήτη, τα οποία δείχνουν τον δρόμο για την ανάπτυξη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του νησιού. Πρέπει να πω ότι υπήρχε και τρίτος εταίρος αυτή τη συνεργασία, που ήταν το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο βοήθησε στο να γίνουν οι μελέτες και τα διάφορα σχέδια για το κτίριο. Και όλοι μαζί δουλέψαν, μπορώ να πω, αρμονικά, έτσι να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα της τόσο ταχείας υπογραφής αυτής της σύμβασης. Για έργο που θα αναβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό τις ερευνητικές ικανότητες του κέντρου, έκανε λόγο ο διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ, σχολιάζοντας ότι με την αναβάθμιση που θα επιτευχθεί, το κέντρο θα μπορέσει να προχωρήσει σε δύο διαφορετικές ερευνητικές κατευθύνσεις. Τη συλλογή ζωντανών μικροοργανισμών, που ανοίγει νέους ορίζοντες για έρευνες βιοτεχνολογίας, αλλά και την υλοποίηση ενός εργαστηρίου που θα εξυπηρετεί τη θαλάσσια οπτική, που αποτελεί ένα τομέα σχετικό με τη βαθμονόμηση των δορυφόρων, που μέχρι στιγμής υπάρχει ένα παγκοσμίως, και η Κρήτη διεκδικεί να είναι το δεύτερο μέρος που θα φιλοξενεί ένα τέτοιο σταθμό.